Υπεγράφει σύμβαση για την παραχώρηση της Αττικής Οδού στη ΓΕΚ Τέρνα ΑΕ. Στην ΓΕΚ Τέρνα, ως μοναδικό μέτοχο της εταιρείας Νέα Αττική Οδός Παραχώρηση ΜΑΕ, παραχωρήθηκε με την υπογραφή σύμβασης το δικαίωμα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης της Αττικής Οδού για χρονικό διάστημα 25 ετών με αντισυμβαλόμενους το ελληνικό δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ. Η σημασία της Αττικής Οδού είναι δεδομένη. Βεβαίως δεν θα πρέπει να τη δούμε σαν μια μοναδιαία αρτηρία αποκομμένη από τον υπόλοιπο ιστό. Θα πρέπει να το δούμε πώς θα μπορούσε να συμπληρώσει και άλλες παρεμβάσεις για να κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε αξία σύμβαση παραχώρησης που έχει υπογραφεί ποτέ στην Ελλάδα, με συνολικό τίμημα 3 δισεκατομμύρια 270 εκατομμύρια ευρώ. Αναμένεται η κύρωση της σύμβασης παραχώρησης από τη Βουλή, το χρηματοοικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής με την εφάπαξη καταβολή του τιμήματος και η εκπλήρωση όλων των συμβατικών προϋποθέσεων της παράδοσης παραλαβής. Το έργο βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, ενώ η βαριά του συντήρηση θα έχει ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία μεταβίβασης στη ΓΕΚ Τέρνα. Για τη ΓΕΚ Τέρνα, το σπουδαίο αυτό έργο διευρύνει το υφιστάμενο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου και προβλέπεται ότι θα συνεισφέρει σημαντικά τόσο σε επίπεδο εσόδων, όσο και σε έμπειντα και σε μερισματικές αποδόσεις, παρόλο που έχει εξαιρετικά χαμηλό ρίσκο. Ο Όμιλος ΓΕΚ Τέρνα είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε έργα παραχωρήσεων, ΣΔΙΤ και εμβληματικά έργα που αντιστοιχούν σε επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως ο νέος διεθνής αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης και το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα στο ελληνικό. Η Αττική Οδός κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1990, έχει μήκος 70 χιλιόμετρα και αποτελεί τον περιφερειακό δακτύλιο της ευρύτερης Μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας.